Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 19 Φεβρουαρίου. Ξεκινάμε την ενημέρωσή σας από την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε σήμερα το πρωί, όπως αναμενόταν, το αίτημά της προς την Κομισιόν, προς τους δανειστές, για επέκταση, εξάμηνη επέκταση της δανειακής σύμβασης. Για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η πρόταση της κυβέρνησης, η οποία θα συζητηθεί αύριο σε έκτακτο Eurogroup, θα μας ενημερώσει αμέσως ο συνάδελφος Πέτρος Λιωδάκης. Είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήδη συζητείται στο Euro Working Group που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτελέσει βεβαίως και το βασικό αντικείμενο του αυριανού Eurogroup στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής του Eurogroup, ο Γερούν Ντάσελμπλουμ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι έχει κατατεθεί και το ελληνικό αίτημα για εξάμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης. Θυμίζω, και όχι του μνημονίου. Το σίγουρο είναι, και αυτό μπορώ να σου πω, ότι το ελληνικό αίτημα άνοιξε ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων. Εάν αυτές τώρα οι διαπραγματεύσεις θα έχουν διαφορετική κατάληξη από τις προηγούμενες, κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Θα πρέπει να περιμένουμε κυρίως την αυριανή συνεδρίαση. Εκεί άλλωστε θα ληφθούν και οι αποφάσεις για το αν θα γίνει δεκτό το ελληνικό αίτημα και βεβαίως με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει δεκτό. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι θα εξεταστεί το αίτημα και χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του εκπροσώπου της Κομισιόν, ο οποίος έκανε λόγο για ένα θετικό βήμα, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο αίτημα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους της. Η πρώτη αντίδραση, δηλαδή, Πέτρο, είναι θετική ως προς το αίτημα της ελληνικής πλευράς. Αμφιλεγόμενες είναι οι αντιδράσεις, δηλαδή αμφίδρομες. Από τη μία η Κομισιόν είχε μια θετική πρώτη αντίδραση, διευκρινίζοντας βεβαίως ότι είναι μόνο η βάση και θα πρέπει να έρθουν όλα τα υπόλοιπα να κουμπώσουν για να υπάρξει συμφωνία. Από την άλλη, το Βερολίνο, ο σκληρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν άλλαξε στάση, έσπευσε να διαμηνήσει ήδη ότι το ελληνικό αίτημα για παράταση της δανειακής σύμβασης δεν είναι ικανοποιητικό, δεν αποτελεί πρόταση λύσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο εκπρόσωπος του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σόιμπλε, τόνισε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόταση για πρόγραμμα γέφυρα, αυτό ακριβώς που ζητούσε η ελληνική πλευρά, και δεν συνεπάγεται καμία δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς θα είναι οι ισορροπίες μέχρι αύριο το απόγευμα όταν θα συνεδριάσει το Eurogroup. Δηλώσεις θετικές, δηλώσεις αρνητικές, όπως τις ξαναείπαμε. Ωστόσο, χαρακτηριστικό το πώς αλλάζει το κλίμα από τη μία στιγμή στην άλλη είναι ότι ο ίδιος ο Wolfgang Schäuble χθες είχε επιχειρήσει να κατεβάσει τους τόνους, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Έχει ξεπεράσει η Ευρωζώνη δυσκολότερες, αντικσότερες συνθήκες και θα τις ξεπεράσει και τώρα. Την ίδια ώρα βεβαίως που η Γερμανίδα καγκελάριος η Άγγελα Μάρκελ έστελνε σκληρό μήνυμα, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος. Στην ουσία, τι έκανε δηλαδή η Άγγελα Μάρκελ? Άνοιγε την πόρτα της εξόδου για την Ελλάδα από το ευρώ. Μάλιστα, έχουμε τις σχετικές δηλώσεις, τα αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Πέτρου. Να σε ευχαριστήσω και εμείς πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Mehr als eine Währung. Und da haben wir immer wieder gezeigt, ob das bei Griechenland war, bei Irland, bei Portugal, bei Spanien. Wenn Länder in Schwierigkeiten sind, sind wir solidarisch. Aber es bleibt auch bestehen, Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern Solidarität und eigene Anstrengungen der Länder sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ο χώρος μας για ελιγμούς είναι περιορισμένος. Αν καταστρέψουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη, καταστρέφουμε την Ευρώπη. Χαλαρώστε, θα τα καταφέρουμε. Επιβιώσαμε τις κρίσεις του ευρώ. Θα αξιοποιήσουμε την κάθε κρίση προκειμένου να ενισχύσουμε ξανά και ξανά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα να παραμείνουμε. Εξελέγει χθες ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 7ος κατά σειρά από την μεταπολίτευση πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, με ευρύτατη αποδοχή. Χαρακτηριστική ήταν και η συνομιλία που είχε χθες το βράδυ στη Βουλή, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, με την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, η υποψηφιότητα του οποίου συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία εκλέχθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο 7ος κατά σειρά μετά τη μεταπολίτευση.
Ο κύριος Παυλόπουλος αποδέχτηκε την εκλογή του ως μέγιστο χρέος απέναντι στον πολίτη και στο Σύνταγμα. Τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να κινηθεί και δεσμεύομαι να κινηθώ. Πρώτον, η απαρέγκλητη τήρηση του Συντάγματος. Δεύτερον, είναι η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας. Τρίτον, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και τέταρτον, είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ως πρόεδρος της Βουλής, είμαι πεπισμένη ότι δεν θα επιφυλάξετε στο Κοινοβούλιο ευνηδιασμός αποστέρησης του δημοκρατικού του ρόλου και ότι θα λειτουργήσετε σε αγαστή συνύπαρξη με τη Βουλή ως εγγυητής της δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος εξελέγει με 233 ψήφους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των ΑΝΕΛ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξήρε τους χειρισμούς του κυρίου Παυλόπουλου ως Υπουργού Εσωτερικών στα γεγονότα του 2008 κατά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να δώσει ένα νέο νόημα στο θεσμό του Προέδρου. Το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη του 2008, όταν δολοφονήθηκε από αστυνομικούς ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και ενεργοποιήθηκαν μηντιακοί, κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί για τη συγκάλυψη της δολοφονίας, ήσασταν εκείνος που με αποφασιστικότητα, με αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντος, σταμάτησε τα σκοτεινά γρανάζια. Τον δεύτερο υποψήφιο για το ΥΠΑ το πολιτιακό αξίωμα, Νίκο Αλιβιζάτο, ψήφισαν οι 30 βουλευτές του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπήρξαν 32 παρών από το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. Στην ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρξαν 5 απουσίες, μεταξύ των οποίων 2 είχαν πολιτικό περιεχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφώνησαν με την υποψηφιότητα του Προκόπη Παυλόπουλου. Από τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε ενημερώσει για τη διαφωνία του την ηγεσία του κόμματος, και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ιωάννα Γαϊτάνη. Έχουμε μια συνένεση αριστεράς και Νέας Δημοκρατίας και Συντηρητικής Παράταξης. Νομίζω ότι είναι συγκινητική στιγμή για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αυτό. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα και στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, την οποία απασχόλησε βεβαίως το θέμα των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ζήτημα που προβληματίζει έντονα τους δημάρχους. Ο Χάρης Λεοντάκης παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας δώσει αμέσως το κλίμα. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο. Η συνάντηση των δημάρχων αλλά και του Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων έγινε εν όψη της επόμενης Τετάρτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η προσυνεδριακή διαδικασία εν όψη του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων όλης της χώρας. Οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα προσπαθούν να συγκροτήσουν μία σειρά από προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών εν όψη των αλλαγών που θέλει να κάνει ο Υπουργός κ. Δούτσης για την τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα για το σχέδιο Καλλικράτης. Τώρα, το θέμα των οικονομικών ήταν αυτό που κυριάρχησε. Πολλές οι απόψεις όμως συγκλίνουν σε ένα σημείο ότι τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι κατανομές των πόρων είναι άδικα. Και επεσήμανα χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή το 97% των πόρων εξαρτώνται από το πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή από τον πληθυσμό που έχει ένας δήμος. Αυτό όμως δεν ευνοεί τους μεγάλους γεωγραφικά δήμους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλές κοινότητες, πάρα πολλά χωριά, με αποτέλεσμα να είναι οι μονίμως αδικημένοι στις κατανομές και ουσιαστικά να προσπαθούν με πολλούς τρόπους να ισοσχελίσουν προϋπολογισμούς, καθώς κάτι τέτοιο ζητάει ο νόμος. Ένα επίσης σημείο είναι και αυτό, δηλαδή τι θα γίνει με τους ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Και φυσικά τα χρήματα τα οποία όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι δήμοι, οφείλουν και τα οποία πρέπει να πληρώνουν κάθε χρόνο στο Ταμείο Παρακαταστικών, την ώρα που το ίδιο το κράτος δεν έχει δώσει τα χρήματα τα οποία είναι οι παρακατατηθέντες πόροι που εδώ και χρόνια δεν έχουν αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια αξίζει να υπενθυμίσουμε, Χάρη, ότι τα προηγούμενα χρόνια οι περικοπές που έγιναν στα κονδύλια για τους δήμους ξεπέρασαν το 60%. Αυτό ακριβώς τόνισαν οι δήμαρχοι στη σημερινή συνάντηση, ότι δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι περικόπτοντας πόρους, αλλά ουσιαστικά να γίνει μια δικαιότερη κατανομή και να ενισχυθούν οι δήμοι οι οποίοι φαίνεται από τη μέχρι τώρα πορεία του Καλλικράτη ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τις κατανομές που γίνονται. Επίσης έγινε συζήτηση δίκη για το θέμα το οποίο προέκυψε από δηλώσεις του κυρίου Μάνου, δηλαδή ότι
Η πρότασή του ήταν να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να γίνουν κατανομές με βάση να υπάρχει άμεση φορολόγηση από τους Δήμους, δηλαδή τα έσοδα από το φόρο ακινήτων και κάποιους άλλους φόρους να πηγαίνουν στους Δήμους ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Καλά όλα αυτά που λέει ο κύριος Μάνος, είπαν οι δήμαρχοι, όμως να δούμε πώς θα γίνονται αυτές οι κατανομές και κατά πόσο αυτό θα είναι συμφέρον προς τους πολίτες. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, οι πολίτες να μην επιβαρυνθούν περισσότερο για να μπορέσουν οι Δήμοι να λειτουργήσουν. Επίσης να σου πω ότι συζητήθηκε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου κατά της Στόχιας και η πρόταση που θα καταθέσουν οι δήμαρχοι της Κρήτης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων και κατ' επέκταση προς το Υπουργείο είναι να διαχειριστούν και οι Δήμοι κονδύλια και όχι να διαχειρίζονται μόνο από τις περιφέρειες. Μάλιστα. Τώρα, χάρη για από το αστυνομικό δελτίο μια είδηση, είχαμε και μια διάρρηξη χθες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στον οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, σε κοσμηματοπολείο, γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Είχαμε και την παράλληλη σύλληψη των δραστών. Είχαμε την διάρρηξη που έγινε στη μία τα ξημερώματα. Μία διάρρηξη η οποία ήταν με περίσσιο θράσος. Οι δράστες ανέβασαν το ρολό, έσπασαν την τζαμαρία της βιτρίνας, άρπαξαν τα κοσμήματα που υπήρχε εκεί. Παρά το γεγονός ότι σε απόσταση 100 μέτρων υπήρχαν ανοιχτά, λιγότερα από 100 μέτρων, 20-30 μέτρων, υπήρχαν ανοιχτά καταστήματα και ο συναγερμός χτυπούσε. Ταυτόχρονα, εχθές έπεσε στα χέρια των αστυνομικών αρχών μια συμμορία η οποία άνοιγε σπίτια και καταστήματα και αφαιρούσε χρήματα. Αυτό που η αστυνομία ψάχνει να δει αν πρόκειται για τους ίδιους δράστες, δηλαδή για τους δράστες που έκαναν και τη συγκεκριμένη ληστεία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την συγκεκριμένη ληστεία. Αυτό πάντως που προκαλεί έκπληξη ήταν το θράσος με το οποίο έδρασαν οι διαρρήκτες στην προκειμένη περίπτωση. Χτυπούσαν επί αρκετή ώρα το τζάμι προσπαθώντας, γιατί μιλάμε για ένα πολύ χοντρό κρίσταλο, προσπαθώντας να το σπάσουν με ένα ξύλο. Όταν τα κατάφεραν, άδειασαν τις προθήκες χωρίς ουσιαστικά κανείς να τους εμποδίσει, παρά το γεγονός ότι, ξαναλέω, είναι στο κέντρο της πόλης, πίσω ακριβώς από τα δικαστήρια, πίσω ακριβώς από το παλαιό κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Και όπως έλεγαν περίοικοι αλλά και καταστηματάρχες γειτονικών καταστημάτων, από τότε που η αστυνομική διεύθυνση έφυγε από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, το κέντρο φαντάζει, ειδικά βραδιές όπως τη χθεσινή, όπου το κρύο είναι τσουχτερό και δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, έτσι. Η κακοκαιρία και η μικρή κυκλοφορία των πεζών αλλά και των οχημάτων διευκολύνει τη δράση ατόμων που θέλουν να κάνουν τέτοιες πράξεις. Έτσι και οι χθεσινοί δράστες ανενόχλητοι έπραξαν αυτό που ήθελαν. Να σε ευχαριστήσουμε, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο να πάμε στο Ρέθυμνο, όπου η Δημοτική Αρχή υλοποιεί πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από 50 ακόμα δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεθύμνο. Ο Μάνθος Καπετανάκης θα μας πει τώρα τι περιλαμβάνει, τι ενέργειες προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλώς μεσημέρι, Μάνθο. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από το Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα αυτό δρά εναλλακτικά. Δεν δημιουργεί δομές, αλλά υποστηρίζει τις υφιστάμενες. Ο Δήμος Ρεθύμνου, λοιπόν, μέσω του προγράμματος αυτού, του προγράμματος καταπολέμησης της φτώχειας, παρέχει 7 άτομα προσωπικό στα συσίδια της Εκκλησίας, τα οποία παρέχουν ένα πιάτο φαγητού σε 250 άτομα καθημερινά. Ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα παρέχει 5.000 ευρώ για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης από το κοινωνικό παντοπολείο που ήδη λειτουργεί εδώ και κάμποσα χρόνια, το οποίο μάλιστα στηρίζει 320 οικογένειες. Έχει προβλεφθεί να υπάρχει βέβαια και ένα απόθεμα 50.000 ευρώ, ώστε όποτε χρειάζεται το κοινωνικό παντοπολείο να ενισχύεται. Παράλληλα λειτουργεί η Τράπεζα Χρόνου, όπου 164 άτομα μέχρι στιγμής ανταλλάσσουν δωρεάν υπηρεσίες. Κάποιος ηλεκτρολόγος έχει ανάγκη μαθημάτων αγγλικών. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες. Ενώ το Γραφείο Διαμεσολάβησης συντονίζει όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο Δήμος Ρεθύμνου ευελπιστεί μέσω ΣΕΣ να συνεχιστεί το πρόγραμμα και μετά το 2015, ενώ με το ΚΤΕΛ υπάρχουν συζητήσεις για δωρεάν μεταφορά στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στον ΤΣΕΣΜΕ, ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται καθημερινά προς τα εκεί. 100 είναι τα αγροτεμάχια, 50 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, όπου ο καθένας μπορεί να παράγει τα προστοζήν. Μάλιστα, χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους το εν λόγω πρόγραμμα, Μάνθο. Ακριβώς. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να συνεχιστεί όσες από τις δράσεις εμποδοθούν και έχουν ζήτηση
και λειτουργούν υποδειγματικά, θα συνεχιστεί η λειτουργία τους και μέσω του ΣΕΣΕΚ. Αυτή την αισιοδοξία εξέφρασε σήμερα ο Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και άστεγοι δέχονται βοήθεια, αλλά όχι όπως θα το περιμέναμε, δηλαδή να φιλοξενηθούν σε κάποιο χώρο. Από τον Δήμο Ρεθύμνου, ακόμα και από την Εκκλησία, δέχονται βοήθεια ως επιδότηση, ως κάποιο επίδομα ενοικίου ή ακόμα και επιδιόρθωση του χώρου στον οποίο κατοικούν. Υπάρχει μάλιστα και παράδειγμα, μέσα σε αυτές τις κακοκαιρίες, ένας άνθρωπος δέχτηκε βοήθεια. Και από ένα σπίτι που κάποιος θα το έβλεπε ως μη κατοικίσμο, κατάφερε και ζει αξιοπρεπώς στον χώρο που ο ίδιος επιθυμεί, παρά τις αντιξοότητες. Μάλιστα. Σίγουρα σημαντικό και παρήγορο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνθο, για το ρεπορτάζ. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.